Γεια σας, με λένε Νίκο Βαμπά και πολλοί ίσως όταν ακούτε αυτό το όνομα να σκέφτεστε τον μπασκετμπολίστα. Είναι απολύτως λογικό. Το έχει πάθει και η Wikipedia, η οποία για καιρό είχε τη φωτογραφία μου και από κάτω έλεγε μπασκετμπολίστας ύψος 1,96. Δεν τους ενόχλησα καθόλου. Σε αυτές τις εκλογές, 400.000 νέοι άνθρωποι που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου το 2019 έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν τώρα. Θέλω λοιπόν να κάνω ένα βίντεο για να απευθυνθώ σε αυτούς. Η ομάδα μου συνέστησε να χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις κλειδιά για να το πετύχω. Trap, Gen Z, Siddhartha, TikTok, Light, Be Real, τι είναι αυτό ρε παιδιά, Fasces, Nike TN, ψιλοκατάλαβες. Ωστόσο αυτό θα ήταν αρκετά cringe, όπως μου λένε και οι κόρες μου. Οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για θέματα που νομίζω ότι μας απασχολούν όλους. Λένε πολλοί, και γιατί να πάω να ψηφίσω. Αν δεν πας να ψηφίσεις εσύ, θα πάνε άλλοι να ψηφίσουν που έχουν άλλα οράματα και άλλα προβλήματα από σένα. Και να ξέρεις, αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν. Λένε πολλοί ότι οι νέοι δεν συμμετέχουν στην πολιτική. Διαφωνώ. Δύο πρόσφατα γεγονότα. Έγινε μια πολύ μεγάλη συναυλία για το νερό και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να μην το ιδιωτικοποιήσει. Εκατομμύρια νέοι βγήκαν στους δρόμους για να αξιώσουν ασφαλείς σιδηροδρόμους και την αλήθεια σε σχέση με το τραγικό δυστύχημα. Αυτό είναι συμμετοχή. Αυτά επηρεάζουν. Η ψήφο σου δεν θα φέρει το δίσκο του Lex νωρίτερα, ούτε θα εγγυηθεί ότι η ομάδα σου θα σηκώσει την κούπα στη Super League. Όμως, εάν ψηφίσεις, συμμετέχεις στη δημοκρατία και δείχνεις την κατεύθυνση που θέλεις να πάνε τα πράγματα. Το 2015, λόγω της μεγάλης συμμετοχής των νέων στις εκλογές, είχαμε θέσπιση του Συμβόνου Σημείωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, αύξηση των εισακτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιση στους συμπολίτες μας να βρίσκουν δωρεάν περίθαλψη. Η συμμετοχή σου στις εκλογές θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μπορεί να περιορίσει δραστικά το Airbnb, να αυξήσει την επιδότηση ενοικίου, να χτίσει την τράπεζα στέγης. Μπορείς να αλλάξεις τις ζωές όλων.